πάλι ήταν έτσι μια επιτυχία του Νότου και είχε ιδιαίτερη αναφορά στην αγροτική παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή. Σήμερα έχουμε την κοινή αγροτική παραγωγή, η οποία δημιουργεί συνθήκες δύο ταχυτήτων. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια είναι ουραγός, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο χωριστά. Είχαμε βεβαίως όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά στη χώρα μας, και μία πολύ στρεβλή λογική και κυρίως την απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος. Και αυτό είναι κάτι που μας καθιστά ουραγούς και στο Νότο σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα η Ιταλία. Όμως πράγματι θέτεται ένα ζήτημα κρίσιμο. Πρέπει να υπάρξουν συνέργειες για κοινή διεκδίκηση με τις χώρες της περιφέρειας της Μεσογείου, του Ευρωπαϊκού Νότου, για την αδιάρθρωση αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση του κόστους της παραγωγής. Γιατί νομίζω ένα από τα μεγάλα προβλήματα σήμερα είναι το κόστος παραγωγής. Και για την αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων. Μιλάω για τα λεγόμενα καρτέλ. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση να προσανατολίσουμε όποια εργαλεία υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Juncker, το σχέδιο Juncker, για σχέδια, για επενδύσεις που θα έχουν τον χαρακτήρα της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης. Αναπτυξιακές επενδύσεις που θα δώσουν όθηση στον πρωτογενή τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την εθνική συμμετοχή και αντιλαμβάνεστε, έχουμε ένα εργαλείο τώρα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη που εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, αντί να αμβλύνει τις ανισότητες, μπορεί να τις μεγενθύνει. Διότι, ξέρετε, το σχέδιο Juncker απαιτεί τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Άρα δηλαδή είναι κάποια δημόσια ευρωπαϊκά χρήματα, στοπικοινωτικά χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα που με μόχλευση μεγενθύνεται ο αριθμός τους, η ποσότητά τους. Πώς λοιπόν να βάλει την εθνική συμμετοχή μια χώρα της περιφέρειας όταν ξέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί κανόνες για το έλλειμμα? Η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, η Πορτογαλία πρέπει να είναι στο 3% του συμφώνου σταθερότητας. Και όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές σε σχέδια στήριξης παραγωγής, γιατί αυτά θα έχουν μακροχρόνια απόδοση. Και πάνε τα χρήματα αυτά στο βορρά. Άρα, αν μείνει έτσι και το σχέδιο Juncker, χωρίς αλλαγές, θα μεγαλώσει τις αντιθέσεις στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη συμμαχία για τη διεκδίκηση όριμων ετοιμάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, την παραγωγή και εμείς στην Ελλάδα πρέπει να επενδύσουμε στα ποιοτικά προϊόντα, στα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο κύριος Πλάκας Βαγγέλης από το TV100. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, δεξιά σας το βάθος. Απαντήσατε προηγουμένως σε μια ερώτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις και είπατε πως στόχος σας είναι επίσης για αυτές που πρέπει να υλοποιήσετε να αυξήσετε τα παράλληλα ωφέλη. Εχθές στην ομιλία σας είπατε πως έχετε έρθει σε συμφωνία για ιδιωτικές επενδύσεις 180 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το master plan, στο master plan το ποσό αυτό είναι 300 και κάτι εκατομμύρια. Άρα υπάρχει ένα σημαντικό κενό, το οποίο προφανώς συνδέεται με ουσιαστικά αναπτυξιακά έργα. Δεν ξέρω πώς προκύπτει και πώς θα το καλύψετε. Και επίσης, για μια άλλη πολύ σημαντική ιδιωτικοποίηση, αυτή της ΕΙΑΘ. Μένα των κυβερνήσεών του. Μην νομίζω ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Και εν διάφορη πτώση, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι στις συνόδους κορυφής σε μένα. Τότε, με τον τρόπο που μας συμπέρατε σήμερα,
είναι η μέρα με τη νύχτα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα για την άμυνα έχουμε τον Τζακαλώτο, οπότε είμαι αισιόδοξο. Ο κύριος Χριστίδης από το Σπίγκελ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κοντεύουν 2 χρόνια περίπου από την εκλογή σας, όπου η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων ήταν στην κορυφή της ατζέντας. Νομίζω πλέον υπάρχει πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έρχεται την πρόσφατη έκθεση της Βουλής. Θα ήθελα να μου πείτε πότε και με ποιον τρόπο θα θέσετε το θέμα στο Βερολίνο. Κύριε Χριστίδη, όπως θα ακούσατε την ομιλία μου στο μαρτυρικό κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου, μίλησα για μια συντεταγμένη και συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Το θέμα αυτό για μας δεν είναι ένα επικοινωνιακό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Ένα θέμα τιμής για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και ένα θέμα που δεν αφορά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, αλλά αφορά και τον ίδιο τον γερμανικό λαό. Την Ευρώπη συνολικά, τους ευρωπαϊκούς λαούς που αντιστάθηκαν απέναντι στον ναζισμό. Συνεπώς, δεν πρόκειται να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε όμως πρόκειται το θέμα αυτό να το αφήσουμε σε κάποια συρτάρια, στις καλένδες της ιστορίας, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως γνωρίζετε, για πρώτη φορά υπήρξε ένα πόρισμα από την Επιτροπή της Βουλής. Όπως γνωρίζετε επίσης, αυτό το πόρισμα επισήμως έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνουμε λοιπόν κινήσεις συντονισμένες και το πότε θα επιλέξουμε να κάνουμε την επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την αντίδραση που θα υπάρχει από την επίσημη αντίδραση του γερμανική πλευρά, αλλά θα εξαρτηθεί και από το πότε θα εκτιμήσουμε εμείς ότι είναι το κατάλληλο timing. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό. Θέλουμε να κινηθούμε προκειμένου αυτό το ανοιχτό για πολλά χρόνια ζήτημα να κλείσει. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Κυρία Μαρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Προαναφέρθηκε πριν το ζήτημα του ανασχηματισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνοδευτεί και από κυβερνητική διεύρυνση με πρόσωπα ή με άλλες δυνάμεις. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι όριμη η συνεργασία τώρα ή στο μέλλον. Εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει μια πολιτική προσέγγιση με το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση εξετάζετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε συνάρτηση ή ανεξαρτήτως με το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Μητσοπούλου, δεν υπάρχει ζήτημα κυβερνητικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση αυτή άνταξε στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα. Μιας και αναφερθήκατε στα κόμματα του κέντρου και της κεντροαριστεράς, της λεγόμενης κεντροαριστεράς, παρακολουθούμε εκεί τις εξελίξεις. Με πολύ λύπη διαπιστώνω ότι η βασική επιλογή και η κρίσιμη επιλογή που έγινε με την άρνηση αποδοχής ενός πάγιου αιτήματος της αριστεράς που αφορούσε την απλή αναλογική και ενός αιτήματος που ξέρετε δεν ήταν έτοιμο, ήταν δώρο. Όταν είσαι ένα κόμμα του 4-5%, εμείς έχουμε περάσει και ξέρουμε. Στις εκλογές, όταν φτάνει η ώρα των εκλογών, υπάρχει λογική της χαμένης ψήφου. Συμπιέζεσαι ανάμεσα στις πληγάδες των πόλων που αναμετρώνται για να διεκδικήσουν την εξουσία. Αδιανόητο η στάση της κυρίας Γεννηματά. Επέλεξε να είναι παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε ότι αν είχε επιλέξει κάτι άλλο, ενδεχομένως να έχει στο μυαλό της και την αδικό δεδομένο ότι πίστευε ότι θα υπάρχει μια ανασυγκρότηση κεντροαριστεράς, δεν υπήρχε καμιά ανασυγκρότηση. Πολλή συζήτηση, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, έλεγαν κάποτε μια παροιμία. Το αίτημα όμως του διαλόγου για την έξοδο από την κρίση,
για την προγραμματική ανασυγκρότηση αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας είναι επίκαιρο. Και εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συνάντηση και το διάλογο αυτών. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει με δική τους επιλογή καμία δυνατότητα σε άμεσο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ενός ουσιαστικού διαλόγου. Βεβαίως, με αυτή την έννοια δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διεύρυνσης με δυνάμεις οι οποίες έχουν αποφασίσει να παίζουν ένα ρόλο συμπληρωματικό στο πολιτικό σύστημα, στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική βάση, δεν υπάρχουν πρόσωπα, δεν υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θέλουμε να βρεθούμε μαζί. Και βρεθήκαμε. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν αφορούν την ανάγκη της κυβερνητικής ευστάθειας, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας για την επόμενη μέρα είναι προβλήματα που υπερβαίνουν τη μία παράταξη. Και στο κάτω-κάτω, εμείς προωθώντας και υλοποιώντας, γιατί έγινε νόμος του κράτους η απλή αλλαγή, έστω από τις μεθεπόμενες εκλογές, έχουμε μια άλλη αντίληψη. Πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει με κυβερνήσεις συνεργασίας. Και σε αυτή την λογική θα είμαστε πάντα. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη παρακολουθήσαμε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην ΕΡΤ, θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων.